Λοιπόν, να είμαστε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι μία μέρα μετά από το βίντεο που πρόκειται να δείτε. Ο Μπέμπης είναι λίγο καλύτερα σήμερα. Ξύπνησε καλά. Δεν έχει δεχθεί ακόμα το μπουκάλι. Ακόμα τρώει με τη σύριγγα που λέμε. Παίρνει τις βιταμίνες του. Έκανε και την ένεσή του σήμερα το πρωί. Παίρνει και τους ηλεκτρολίτες του. Και πιστεύω θα πάμε πολύ καλά. Όλα αυτά για να μην ανησυχείτε. Δείτε το βίντεο. Και εδώ έχουμε τους τρεις φίλους. Οι οποίοι είναι ακατούρητοι. Κουκί, κουκέι, σήκω να πας έξω να κατουρίσεις. Ο άλλος η μη νεκρός και ο Μπρους φοβικός. Εγώ. Τι καλημέρα σας ανθρώποι. Say good morning. Κουκι αγάπη μου, κουκάρα μου. Όχι πάνω στο τραπέζι μου, λέει. Και έξω. Τι γίνεται έξω. Παρά το δαχτυλιδιού, πάλι τις μπότες μου βλέπω πήραν τα βούρλα. Σας έρχομαι κολόσκυλα. Μορέλα! Ο Μπράξτεν έχει πάρει στο κρεβατάκι του εκεί το εξωτερικό και ένα ταψί. Σε πιάσα τώρα που παίρνεις μπροστά μου, σε πιάσα. Δεν τη βλέπετε συχνά γιατί δεν θέλει πια να βγαίνει. Δεν θέλει, έχει πάθει μια τρέλα, τον κρατάω το κινητό, δεν θέλει να έρθει κοντά. Αλλά, εσύ είσαι το παιδί μου, μωρή. Ανέβα. Κάνε να κάνουμε μαζί καφέ. Λοιπόν, Σήμερα είναι story time. Oh. Δεν θα δούμε πολλά, δεν θα δείξουμε τίποτα, δεν θα φτιάξουμε τίποτα. Θα πούμε όμως πράγματα. Και θέλω να μιλήσουμε για διάφορα πράγματα. Δύο διαφορετικές πλευρές της ίδιας κατάστασης. Και η κατάσταση δεν είναι άλλη από την ιστορία του Γιώρα και της Νικόλ και της Δήμητρας και του Τζέφερσεν, που γενικότερα δεν τις έχουμε συζητήσει αυτές τις ιστορίες, αλλά επειδή αυτή τη φορά η ιστορία με τον Γιώρα, Ολίβια, τέλεια εκεί που έκατσες. Πήρε διαστάσεις, ρε παιδί μου. Ολίβια, φύγε. Νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί συνειδητοποίησα και εγώ πάρα πολλά πράγματα. Πέρασα και δύσκολα τις προηγούμενες ημέρες. Πέρασε και το ζωάκι όμως προπάντως πολύ δύσκολα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Οπότε την Κυριακή είχα αποφασίσει να μην κάνω απολύτως τίποτα. Να σταθώ στον καναπέ, στην τηλεόραση, να δω τα κουτσομπολιά το πρωί, όπως κάνουν όλοι οι περισσότεροι άνθρωποι της Κυριακής το πρωί που βαριούνται και που ζουνε. Να πιω χιλιάδες καφέδες τον ένα πίσω τον άλλο. Ο Λίβια θα κοπείς με τα μαχαίρια. Και να. Τίποτα. Να χαζέψω εκεί πέρα, ακούνητος, με τα σκυλιά πάνω μου. Παίρνω ένα μήνυμα στο κινητό. Είναι η Σταματίνα Σταματάκου. Η Σταματίνα Σταματάκου, για όποιον δεν ξέρει, είναι ένα κορίτσι που ενεργά και απόλυτα σοβαρά και πολύ γενναία παλεύει για τα δικαιώματα των ζώων. Σας έχω αφήσει εδώ το Instagram της. Όποιος θέλει μπορεί να τον ακολουθήσει. Θεωρώ όμως ότι όσοι ακολουθείτε εμένα, σίγουρα ακολουθείτε και τη Σταματίνα. Αν δεν το κάνετε, να το κάνετε. Κάνει πολύ σπουδαίο έργο για τα ζώα. Τέλος πάντων, μου στέλνει ένα μήνυμα το κορίτσι αυτό και μου λέει: σε παρακαλώ, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις χώρο να φιλοξενήσεις ένα αρνάκι. Υπάρχει ένα αρνάκι κάπου σε μια εκκλησία, δεν θυμάμαι τώρα την περιοχή. Συγχωρέστε, μην πω και καμία λάθος περιοχή. Ήταν το Αγίου Γεωργίου την Κυριακή και κάποια οικογένεια είχε πάει το αρνάκι εκεί γιατί το είχε κάνει τάμα στον Άγιο Γιώργη. Λες και ο Αγιώργης είχε βγει ποτέ και είχε πει: φέρτε εδώ και σφάχτε αρνιά στα πόδια μου. Τέλος πάντων, της λέω: εννοείται, φέρ το αρνάκι. Μου στέλνει το κορίτσι μια φωτογραφία όπου είναι ένα μωρό, γιατί ο Γιώντα είναι ένα μωρό, έτσι, τον έχετε δει όλοι ήδη, το οποίο είναι δεμένο δίπλα σε μια ψυσταριά και η ψυσταριά βράζει, έχουν ανάψει φλόγες. Της λέω: ναι, ρε, εννοείται, τέλος πάντων. Κανονίζουμε τα logistics πάρα πολύ. Γρήγορα οργανώνει όλη αυτή την διάσωση του ζώου, σοβαρά και νομικά. Αποσύρεται το ζωάκι από εκεί, το φορτώνουμε στον κύριο Χρήστο με το πέταξι. Ευχαριστούμε κύριο Χρήστο. Ο κύριος Χρήστος, πάντα, πάλι σε παρένθεση, θα σας το βάλω και αυτό στο description box, γιατί ένας άνθρωπος μας βοηθάει πάρα πολύ και στο Happy House και στο Shelter. Όποτε έχουμε ανάγκη, ό,τι ώρα έχουμε ανάγκη, ό,τι ζώο και να είναι, πάντα μας εξυπηρετεί. Και σε 2 ώρες, παιδιά, ο κύριος Χρήστος είναι στην πόρτα και κορνάει να το ανοίξω να μπει μέσα με τον Γιώρα. Κούκι, Γιώργο! Ο Γιώργος και Κούκι δεν είναι ακόμα μέσα. Πάμε έξω, έλα.
Μαξ έξω. Μορέλα, πουλο. Σαμερού, η Σαμερού, η Σαμερού μας. Έλα εδώ γλυκιά κοπέλα μας. Κλείσαμε τώρα το λασκά. Ελάτε να πιούμε ένα γρήγορο καφέ. Να πάμε να φροντίσουμε τις γίδες. Έλα εδώ εσύ μωρή Ζουζουνέτσοβιτς. Ο πατέρας σου είμαι. Έιβα. Μπανόφι. Μορέλα. Γελάει ο Μορέλας. Αυτό εδώ το μπισκότο, πώς το λένε επιτέλους. Ήρα. Ήρα, έλα εδώ. Αριέλα. Άρη. Αγόρι της ζωής μου. Το Μπανόφι, παιδιά, είναι και το Μπανόφι εδώ. Μπάνι. Μπανόφι. Μορέλα. Χοντρόσπυλο. Την αγαπώ τη Μορέλα, πεθαίνω, μην άκουτε που τη βρίζω. Λοιπόν, να είμαστε εδώ με τα παιδιά. Να και η Νικόλ, να και ο Γιώρα. Ο Γιώρα δυσκολεύεται λίγο σήμερα. Έχουμε βγει στο χώρο της βοσκής μας να κάνουμε την πρωινή μας βοσκή. Τι γίνεται λοιπόν? Αυτό γίνεται κάθε μέρα, παιδιά. Κρατά άλλες φορές μία ώρα το πρωί και μία ώρα το απόγευμα. Η βοσκή είναι πολύ απαραίτητη για αυτά εδώ τα ζωάκια. Καταρχάς έτσι δημιουργούν και τον πολύ ισχυρό δεσμό μεταξύ τους, σαν κοπάδι φυτοφάγων ζώων. Και από την άλλη βρίσκουν συστατικά τα οποία δεν μπορούν να τα βρουν στις συσκευασμένες τροφές, γιατί το κάθε βότανο και το κάθε χορταράκι έχει τις δικές του ιδιότητες. Είναι πολύ βασικό να τρώνε λοιπόν απ' έξω ωραία μυρωδικά, βότανα, χορταράκια και τα σχετικά. Βρίσκουν και άλατα, βρίσκουν και πετρούλες, δεν ξέρω κι εγώ. Τρώνε διάφορα πράγματα από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, το βίντεο κόπηκε. Παρατήρησα ότι ο μικρός δεν ήθελε να φάει τίποτα. Ήταν πολύ αργοκίνητος. Κόλλαγε σε ένα σημείο. Δύο πράγματα μπορώ να σκεφτώ. Ίσως επειδή Αλφα τον πήρε από το μάτι μαμά του, έχει τεσσαριστεί το σώμα του τόσο πολύ. Κλαίει και τις τελευταίες τρεις μέρες. Οπότε μπορεί το ζωάκι κάπως να έχει ζοριστεί. Και μετά το άλλο που σκεφτώ είναι η απότομη εναλλαγή που δεν θεωρώ ότι ήταν απότομη, γιατί έτρωγε πολύ ελεγχόμενα του φαγητού του. Οπότε, τέλος πάντων, να μας πει ο δόκτωρ τώρα. Bruce, πρέπει να βγεις έξω να κατουρίσεις, πρέπει να φύγω, έλα. Έλα εδώ. Πάμε. Διαθέσιμη μαλακία για υιοθεσία. Εντάξει, αλλιώς το ξεκινάμε, αλλιώς έρχονται μια ζωή όλα. Πήρα τώρα τον γιατρό μας, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος είναι στην Κρήτη, αλλά με έχει καθοδηγήσει απόλυτα στο τι πρέπει να κάνω. Οπότε φεύγω, πάω στον Αλέξανδρο να πάρω κάτι πολυβιταμινούχα και κάτι αντιβιώσεις και μετά φεύγω, πάω κτηνιατρικό κύκλο, να πάρω κάτι άλλο που μου έχει στείλει να πάρω. Να αλλάξουμε και όλα, δεπούση μου. Τζένα, η Τζένα μπαίνει με τις κατσαρόλες. Ενώ η πιο γάτα, η συγκλονιστικούτσκι, είναι αυτή. Μωράκι μου. Λοιπόν, ο γιατρός μας είναι στην Κρήτη σήμερα, που φροντίζει όλα αυτά τα αμνοερήφια και τα φυτοφάγα ζώα, τέλος πάντων. Και κάναμε τη διάγνωση από το τηλέφωνο, από τα Vibers εκεί πέρα. Οπότε φεύγω τώρα, πάω στο κλινιατρικό κύκλο να πάρω όλα αυτά τα σκασμός φάρμακα που πρέπει να πάρω. Υπάρχει και αυτό το μέρος που λέγεται κτηνιατρικός κύκλος. Για όλους εσάς που έχετε πτηνά και φυτοφάγα ζώα. Καλά, οι περισσότεροι το ξέρετε, σας το έχουν πει κτηνιατροί σας. Αν δεν το ξέρετε, όμως υπάρχει αυτό το μέρος που μπορείτε να βρείτε όλα αυτά τα φάρμακα για όλα αυτά τα πουτσουρούνια. Οπότε φεύγω, πάω τώρα εκεί να πάρω. In 300 meters, at the roundabout, take the second exit. Ο δόκτωρ. Και επιστρέφω στο κτήμα να δούμε τι θα κάνουμε. Πού μπλέξαμε έτσι πάλι με την τρέλα μου? Είναι δυνατόν? Αυτό που θέλω να πω και ελπίζω να βοηθήσει κάποιος, ρε παιδί μου, εγώ πια το έχω σαν κανόνα στην ζωή μου με τα ζώα, είναι ότι με το που βλέπω την παραμικρή αλλαγή είτε στη συμπεριφορά τους, είτε στην διάθεσή τους, είτε στον τρόπο που περπατάνε, είτε στον τρόπο που κοιτάνε, κατευθείαν φεύγω για τον κτηνίατρο ή παίρνω τον κτηνίατρο, γιατί την έχω πατήσει στο παρελθόν, οπότε μου έχει γίνει το πάθημα μάθημα και πλέον δεν περιμένω να
έλα μωρέ, μπορεί να το πω ένα στομάχι, ότι πέρασε λίγο. Δεν είναι άνθρωποι, επίσης δεν μπορούν να εκφραστούν, δεν μπορούν να μας πούν τι είναι αυτό που θέλουν. Οπότε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι τίποτα. Τρέχουμε κατευθείαν στον γιατρό. Στη δική μας περίπτωση έλειπε σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία, το λύσαμε το θέμα. Πάμε τώρα να πάρουμε όλα αυτά τα βιταμινούχα, τα κουλικά. Λοιπόν, περάσει η ώρα και αφού γυρίσει τη μισή Αθήνα να βρω ένα πολύ συγκεκριμένο φάρμακο το οποίο δεν υπάρχει σε κανένα κτηνιατρικό, υπάρχει έλλειψη τέλος πάντων, γυρνάω στο γιατρούλι μας να μου δώσει όλες τις υπόλοιπες αγωγές για το μικρό. Για πάμε να δούμε. Εδώ τι ακριβώς γίνεται? Τι περιμένετε όλοι στην πόρτα, βούρλα? Εσύ, κυρία Νικόλ? Πίσω είμαστε. Μας δώσει ο γιατρούλης ένα σκασμό φάρμακα να τον μπουκώσουμε. Τα κλειδιά μου που είναι? Στα μάξι. Πάω τώρα να ετοιμάσω τα κοκτέιλ του. Να του τα δώσω, να δούμε πώς θα πάει αυτός ο γλυκουλίτσας. Τα κλειδιά, μωρή. Να είμαστε εδώ μαζί με το πουλέν. Το πουλέν είναι λίγο καλύτερα, γιατί σηκώθηκε. Τι είναι αυτή η σφουγγαρίστρα εδώ, Παναγία μου, βγήκα ένα μάτι. Φύγε, μωρή. Λοιπόν, όχι εσύ, αγάπη μου, είπε συγγνώμη. Το μωρό πήρε τις ενδομυϊκές του, πήρε και τις βιταμίνες του, πήρε και τα προβιωτικά του, πήρε και τους ηλεκτρολίτες του και κάπως σηκώθηκε τώρα πριν λίγο. Έχει περάσει αρκετή ώρα από το τελευταίο κλιπάκι. Συγγνώμη που δεν το γυρνάω όλο real time, αλλά πρέπει να εστιάσω στο ζώο, να δω αν το ζώο είναι καλά και μετά να κάνουμε και το βίντεο. Καλύτερα είναι πάντως λίγο. Νάτος. Νάτα το πουλέν μας. Νάτα το πουλέν μας. Τι γίνεται τώρα? Θα τον έχουμε πάρα πολύ κοντά. Θα τον παρακολουθούμε να δούμε πώς θα είναι σήμερα η όλη φάση με την υγεία του. Είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι. Δηλαδή ένα μωρό. Ναι, αγόρι μου. Ναι, αγόρι μου. Ναι, αγόρι μου. Είναι πολύ επικίνδυνο γιατί ένα μωρό μπορεί πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα. Τι κάνεις? Πες και σε φιλιά. Να φύγει ρε παιδί μου, να τον χάσουμε. Ξέρεις, μπορεί πολύ γρήγορα να πέσει η γλυκόζη του, μπορεί πολύ γρήγορα κάτι να γίνει και να το χάσουμε το μωρό. Οπότε εντάξει, πιστεύω να πάνε όλα καλά. Αυτός κάθεται τόσο ήρεμος γιατί είναι άρρωστος. Γενικότερα, τις δύο αυτές ημέρες ζορίστηκε πολύ, έκλαιγε σαν τρελός, ήθελε τη μάνα του. Μάνα δεν υπήρχε, υπήρχα εγώ. Αντικατάστατο. Η Δήμητρα και ο Τζέφερσον δεν είναι. Ο Τζέφερσον όχι, πολύ φιλικός. Η Δήμητρα καθόλου φιλική, ούτε με αυτόν, ούτε με την Νικόλ εδώ πέρα που κάθεται πάνω στο κλουβί με τα παπάκια. Πολύ στρεσογόνο όλο αυτό τώρα. Λοιπόν, δείτε πώς κοιμάται η Νικόλ. Εξαιρεθεί. Το μωρό ήρθε, όπως είπαμε, την Κυριακή το πρωί. Φουλ στρεσαρισμένο. Τι είναι ρε, δεν νιώθω καλά, ε. Εντάξει. Και πώς να μην αρρωστήσει αυτό το μωρό ρε εσείς? Δεν και λίγο αυτό που έχει περάσει τις δύο τελευταίες μέρες. Πάρα πολύ το στρες. Μόνο φαντάζομαι πόσο στρεσογόνο είναι για ένα μωρό να, μόλις το έχουν πάρει από τη μαμά του, να κάθεται δίπλα σε μια φωτιά που τα grazers, τα ζώα, τα φυτοφάγα ζώα λοιπόν, ενστικτοδός φοβούνται πάρα πολύ τη φωτιά, τρέχουν από την απέναντι πλευρά όταν βλέπουν μια φωτιά. Και μετά φαντάσου και όλες αυτές τις φωνές και όλες αυτές τις κακομεταχειρήσεις που μπορεί να δέχεται και αυτό το ζωάκι για να δεθεί έξω από αυτή την ψησταριά εκεί πέρα, για να γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Τέλος πάντων, ο μικρός ήρθε εδώ, πάρα πολύ δύσκολος με τον πιπερό, δεν ήθελε καθόλου να πιει γάλα με τον πιπερό, τον ζόρισα εγώ να πιει γάλα με τη σύριγγα, έτσι δεν είναι? Γιατί έπρεπε να πιει λίγο γάλα, τέλος πάντων, έπρεπε με κάποιο τρόπο να πάρει τα θρεπτικά συστατικά και ξεκινήσαμε σιγά σιγά και πάρα πολύ προσεκτικά, επειδή όσοι θυμάστε, παλιά υπήρχε και ένα άλλο ζωάκι εδώ, η Μάγια, πριν από τη Δήμητρα, η οποία δυστυχώς πέθανε εδώ στο Happy House από εντερικές επιπλοκές, από επιπλοκές στο μάχη της. Οπότε από τότε είμαι πάρα πολύ υποψιασμένος και πάρα πολύ φοβισμένος με το ότι κάτι μπορεί να πάθει ένα από αυτά τα ζώα και προσέχω πάρα πολύ με το φαγητό τους. Προσέχω πάρα πολύ όταν θα τους βγάλω για βοσκή, πώς την ώρα θα βοσκήσουν. Προσέχω πάρα πολύ την αυτά που τρώνε, την αυτά που μασάνε. Ξέρεις, να μην φάνε πάρα πολύ καρπό γιατί δεν κάνει. Προσέχω πάρα πολύ το νερό τους. Γενικότερα, ρε παιδί μου, τα κάνουμε όλα αρκετά προσεκτικά. Αυτός λοιπόν
Εγώ νομίζω ότι είναι ένα συνοθήλευμα των πραγμάτων αυτών που πέρασε και επειδή άρχισε χθες πάρα πολύ να χαλαρώνει. Ο Γιώτα λοιπόν, όπως είπαμε την πρώτη μέρα, τον είχε Δάφνη συνέχεια αγκαλιά. Τον κρατούσε συνέχεια γιατί έκλαιγε το ζώο, έκλαιγε σπαρακτικά με λυγμούς, έτσι. Είχε ζοριστεί σε σημείο φρικτό, είχαμε φρικάρει και εμείς που τον ακούγαμε. Δυστυχώς δεν θα μπορούσα να τον αφήσω στο χώρο που είναι ο Τζέφερσον και η Δήμητρα. Ο Τζέφερσον είναι πολύ καλός μαζί του, είναι πολύ γλυκός. Η Δήμητρα όμως, λόγω χαρακτήρα, δεν ξέρω αν είναι και επειδή είναι κατσίκα και οι κατσίκες είναι διαφορετικές από τα πρόβατα σε αυτό το κομμάτι, είναι φουλ επιθετική με τα μικρά και με την Νικόλ. Οπότε η Νικόλ και ο Γιόντα δεν είναι μαζί με το Τζέφερσον και τη Δήμητρα παρά μόνο όταν βγαίνουμε για βοσκή, που μπορώ εγώ να ελέγχω τι είναι αυτό που γίνεται, τι είναι αυτό που συμβαίνει. Οπότε δεν είχε και αυτός ένα αποκούμπι, δεν είχε και αυτός κάποιον. Δεν ξέρω, παιδί μου, να το βγάλει από πάνω του. Πήγαινε στα σκυλιά, έψαχνε, πήγε και μύρισε όλα τα σκυλιά. Ή όταν έβλεπε ένα σκυλί μακριά, έτρεχε να το μυρίσει για να δει αν είναι η μαμά του. Το πρώτο βράδυ ήταν φουλ δύσκολο, γιατί έκλαιγε σχεδόν όλο το βράδυ. Το ζώο ήταν ζορισμένο. Μόνο κάποια στιγμή σταμάτησε ή εμένα με πήρε ο ύπνος, τέλος πάντων, από την κούραση και σταμάτησα να τον ακούω. Μετά τον ξανά άκουσα γύρω στις 5.30-6 ώρα το πρωί που έκλαιγε και σηκώθηκα. Η πρώτη μέρα κύλησε ok. Προσπάθησα να τον εντάξω στα διάφορα φαγητά που τρώνε τα ζώα. Πάλι αρνούνταν να φάει γάλα. Δεν ήθελε με τίποτα να πιει γάλα. Πάλι τον ζόρισα να πιει, ξέρω εγώ, ένα ποτήρι το πρωί και ένα ποτήρι το βράδυ με τη σύριγγα, που και πάλι είναι λίγο, έτσι. Έφαγε όμως, βόσκησε. Social media τι έγινε με αυτή την ιστορία. Την ώρα που έφτασε ο μικρός στο Happy House, πέρα από το ότι εμείς είχε έρθει η Δάφνη, είχε έρθει και η Μικαέλα, κάναμε τα δικά μας εδώ, ετοιμαζόμαστε δηλαδή για να το δεχτούμε και τα σχετικά, συν και όλες τις άλλες δουλειές που πρέπει να γίνονται, έτσι. Δεν ασχολήθηκα με το τηλέφωνο. Δεν κάθισα να δω τι γίνεται στο τηλέφωνο όση ώρα ερχόταν αυτό το μικρό εδώ, το μικιό. Οπότε ήρθε το ζωάκι, ξεκινήσαμε, κάναμε τα αυτά. Κάποια στιγμή κάθισα στο τραπέζι και πήρα το κινητό μου. Και στο κινητό μου γινόταν μία μάχη. Εγώ είχα κάνει share, είχα κάνει collaboration το post που είχε κάνει Σταματίνα για τον μικρό. Που τελικά το βράδυ το έβγαλε το collaboration, γιατί δεν μπορούσα να δεχτώ άλλα μηνύματα, δεν γινότανε. Είχα κουραστεί πάρα πολύ συναισθηματικά. Και μπαίνω στα μηνύματά μου και μέσα στα μηνύματά μου είχε από δύο μεριές άσχημα μηνύματα. Είχε από τη μεριά των ανθρώπων που είχαν δει το post και ήταν κατά στο να σωθεί αυτό το ζώο, οι οποίοι μου λέγανε να πεθάνω, να πάθω καρκίνο. Μου στέλνανε μηνύματα ότι αυτό που κάνουμε είναι λάθος, ότι είμαστε δωδεκαθεϊστές, αντίχριστοι, αντίθεοι, δεν ξέρω και εγώ τι. Και άλλες πολύ χοντρές βρισιές. Φρικτά πράγματα, ρε παιδί μου, τώρα άσε να μην τα θυμάμαι. Και υπήρχε και άλλη μεριά που μου λέγανε ότι είμαι υποκριτής, γιατί δίνω στα σκυλιά μου σκυλοτροφές που είναι φτιαγμένες με κρέας και όλα αυτά τα σχετικά. Και γενικότερα, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, έτσι, δεν χωράει κάποια πιο σύνθετη σκέψη, πέρα από το ότι εκείνη την ώρα άνοιγα το σπίτι μου στο ζώο που είχε πάρα πάρα πολύ ανάγκη να σωθεί και να έρθει εδώ για να νιώσει καλύτερα. Δεν έχει σημασία αν τρώει, αν δεν τρώω κρέας, που δεν τρώω κρέας. Δεν έχει σημασία αν τρώω τα αυγά από τις κότες μου, που τα τρώω. Δεν έχει σημασία, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία. Για μένα τουλάχιστον, για εσάς μπορεί να έχουν χίλιες ερμηνείες και να σημαίνουν 1500 πράγματα. Μαγκιά σας. Η Νικόλ είναι η προτελευταία ένταξη αυτής της ιστορίας εδώ. Και αυτή σώθηκε για να μην σφαγιαστεί για το Πάσχα, την οποία την αγόρασα. Εντάξει. Τέλειωσε και αυτό. Ήρθε η Νικόλ εδώ λοιπόν. Για μένα οι κατσίκες είναι πολύ αγαπημένα ζώα. Κόλλησε τώρα, καθυστερία.
Είναι πάρα πολύ αγαπημένα ζώα, τις αγαπώ παράφορα. Είναι πάρα πάρα πολύ αστείες, κάνουν συνέχεια αστεία πράγματα και έχουν τεράστιες προσωπικότητες. Τεράστιες προσωπικότητες. Δηλαδή, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δεν είχα πολλές ζωές μου, είχα δύο πριν την Νικόλ και τώρα με την Νικόλ όλα έρχονται και πέφτουν in place. Δηλαδή, πραγματικά η Νικόλ δεν έχει καμία σχέση με τη Δήμητρα. Δεν μοιάζουν καθόλου στο χαρακτήρα. Η Δήμητρα είναι μια παλιοτρελή. Θα πάμε μετά στο λίγο να τη δούμε και αυτήν. Είναι jazz τελείως, είναι πειρατής. Θέλει συνέχεια να κάνει μαλακίες και κουλά. Θέλει να μας πάει στο ξύλο όλους. Ενώ η Νικόλ είναι ένα πολύ τρυφερό πλασματάκι. Είναι πολύ γλυκιά. Δεν είναι ιδιαίτερα νευρική όπως ήταν η Δήμητρα όταν μωρό και εξακολουθεί να είναι τόσο πολύ νευρική. Τίποτα, καμία σχέση. Βέβαια, έχουν και μια άλλη πολύ μεγάλη διαφορά. Η Νικόλ είναι πάρα πολύ αυτόνομη. Είναι ανεξάρτητη πολύ και σε αυτήν την ηλικία φαντάζομαι τι πρόκειται να γίνει όταν μεγαλώσει. Ενώ η άλλη, ακόμα και τώρα, θέλει τον μπαμπά της. Είναι πολύ προσκολλημένη πάνω μου. Είναι μπαμπάκιας τελείως. Δεν έχει πάει. Δήμητρα. Τι μαλάκας είναι αυτός, ρε πούστη μου. Λοιπόν, το βίντεο έχει πάρει άλλη τροπή από αυτή που περιμέναμε. Γιατί πρέπει συνέχεια να δίνω σημασία στον μικρό, να τσεκάρω συνέχεια ότι είναι ακόμα καλά και τα σχετικά. Σε περίπτωση που νιώσω ότι έχει βαρύνει, πρέπει να τρέξω πάλι πίσω στο γιατρό. Οπότε έχει πάρει άλλη μορφή από αυτή που ήθελα να έχει. Λέει Έφερ! Έλα η Έφερσεν! Έλα αγόρι μου καλό, γε μου όμορφε. Καλό στη μαλάκο. Έχω φέρει και λίγο να μπουκώσουν εδώ πέρα. Παιδιά, η Δήμητρα έχει κάνει ένα κέρατο από τα λίγα. Δείτε εδώ. Αυτό όταν μου τη ρίχνει, με αφήνει στον τόπο. Κάνε το βούρλο. Λοιπόν, εντάξει, θα τώρα πάρουμε. Θα πάω κάτω να σας δείξω λίγο το μικρό εκεί που ξεκουράζεται. Γιατί είσαι αρχίδι. Τώρα είναι το καλό κορίτσι. Πες ένα γεια στη ανθρώπη εδώ πέρα. Έλα. Λοιπόν, νάτος ο κύριος Ποδικό Μικρούλης. Τον αφήνουμε για τώρα να ξεκουραστεί. Είναι εδώ πέρα στο δωμάτιο ξεκούρασης. Γιοντίνη, σε αγαπάμε πολύ. Ξεκουράσου, κοιμήσου. Ελπίζω να νιώσεις καλύτερα σύντομα.